Φανταστείτε, παιδιά, 1977, την εποχή εκείνη, με ό,τι υπήρχε στην Ελλάδα και παγκόσμια. Ένας σκηνοθέτης που ήδη ήταν γνωστός παγκόσμια, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος από το Θίασο, να στείλει ένα πλάνο με κόκκινες σημαίες μέσα στη λίμνη των Ιωαννίνων και να ακούγεται αυτό το τραγούδι. Τώρα μπορούμε να το κοιτάμε με τα μάτια του 2022. Αλλά στην εποχή του, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος έκανε πράγματα τα οποία αποκαθιστούσαν τη ροή της ιστορίας και την ξανάγραφαν. Έτσι όπως έπρεπε. Φανταστείτε ότι σε εποχή, μέσα στη Χούντα, ξεκίνησε το Θίασο. Και όταν ερχόταν ο έλεγχος και του λέγαν τι κάνεις, τι γυρίσματα, τους έλεγε κάνω το μύθο των Ατριδών. Τάχα μου. Κατάφερε να αποτυπώσει τις πιο σκιασμένες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας του 20ου αιώνα στην Ελλάδα και στο λαό μας, ακόμα και κάτω από τη μύτη της Χούντας. Ήταν για την εποχή εκείνη πολύ πιο μπροστά από ό,τι μπορούμε να το εκτιμάμε τώρα. Ήταν πολύ αποφασισμένο, ψυχωμένο βήμα. Το συνεργείο δεν ήξερε τι σκηνή γυρίζει κάθε μέρα. Για να μην υπάρχει κανένας φόβος και να μην έχουν και αυτή την ευθύνη. Αν συνέβαινε κάτι, αν τους πιάνανε. Ήτανε σινεμά, αυτό που έκανε από την αρχή ως το τέλος, από το Ζαγόρι μέχρι τη Δραπετσόνα, μέχρι το τελευταίο πλάνο, σινεμά παντός καιρού. Και με πολλές δυσκολίες, την αναπαράσταση, που ήταν το πρώτο του βήμα, που τη γύρισε εξ ολοκλήρου στην Ήπειρο, στα Ζαγόρια, στη Βίτσα, στο Μονοδένδρι και στα Γιάννενα, σε δύο πανδοχεία. Το ένα είναι τα Ναυτάκια, από πάνω ήταν πανδοχείο, εκεί που θα καταλήξει σήμερα η πομπή μας και οι βάρκες. Και το άλλο ήταν λίγο πιο μέσα στην αγορά. Το γύρισε εξ ολοκλήρου στην Ήπειρο. Και το λέω για τους Ηπειρώτες αυτό. Σκεφτείτε τι σημαντικό είναι να ξεκινάει μια ταινία ενός παγκόσμια κατοπινά καταξιωμένου δημιουργού. Και για πρώτη φορά ο Τάσος Χαλκιάς να ακούγεται εκεί, το κλαρίνο του Τάσου Χαλκιά. Για πρώτη φορά τα πολυφωνικά, τα ηπειρώτικα σε ταινία μεγάλου μήκους, ακούστηκαν στον Αγγελόπουλο. Ένα πουλί θαλασσινό για τον Μάρκο Μπότσαρη και το από πέρα από το ποτάμι. Είναι η εκκίνηση η πλατεία Μαβίλη, θα είναι ένας μικρός πλούς κατά μήκος της Όχθης, ως σε μια περιοχή που επέστρεψε κινηματογραφικά πολλές φορές ο Θοδωρός Αγγελόπουλος. Θυμάμαι τη μνήμη του, θυμάμαι το έργο του, το κρατάμε ζωντανό σε έναν τόπο που ο ίδιος ανέδειξε πολλαπλά κινηματογραφικά, έχοντας γυρίσει σκηνές στα Γιάννενα σε 5 ταινίες του. Στην Αναπαράσταση, στο Θίασο, στους Κυνηγούς, στο Μελισσοκόμο, στο τοπίο, στην Ομίχλη, αλλά και γυρίζοντας σκηνές στο Μεγαλέξανδρο, εδώ κοντά στο Ζαγόρι. Θυμάμαι όχι μόνο τη σχέση του με την Ήπειρο, αλλά το γενικότερο έργο του, την δυνατότητά του με όρους ποιητικού κινηματογράφου να αναστοχαστεί τη σύγχρονη ιστορία μέχρι το τελευταίο του πλάνο, μέχρι την άλλη θάλασσα, το αναλοκλήρωτο Ρέκβιεμ. Θεωρούμε χρέος μας να αναδείξουμε αυτή τη δύσκολη επέτειο των 10 χρόνων από τον τραγικό χαμό του Θόδωρου Αγγελόπουλου, γιατί το έργο του είναι εδώ, ζωντανό, σαν κάλεσμα για τους επόμενους συχνηλάτες, για τους επόμενους σκυταλοδρόμους της δημιουργίας, αλλά και των αγώνων που ο ίδιος περιέγραφε μέσα από τις ταινίες του. Του συλλογικής περιπέτειας των ανθρώπων.